συγκαλέσαμε συντονιστικό, παρουσία όλων των συναρμόδιων φορέων, μετά το συντονιστικό της περιφέρειας σε 9 η ώρα το πρωί, το συντονιστικό του Δήμου λοιπόν, έγινε ενημέρωση από μένα, όπως ξέρετε, για όλα τα θέματα που αφορούν το τι έχουμε κάνει και τι έχουμε προγραμματίσει για αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα Τρίτη. Το Σάββατο, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, ξεκινάνε οι βροχοπτώσεις από απόψε το βράδυ και συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές από 300 περίπου και 400 περίπου μέτρα πάνω, κυρίως μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Παρουσιάζει μια μικρή ύφεση την Κυριακή το μεσημέρι και προκύπτει ότι μετά τις απογευματινές βραδινές ώρες της Κυριακής Δευτέρα Τρίτη το φαινόμενο θα είναι έντονο. Δίνει προς το παρόν χιονοπτώσεις και στα παιδινά. Σε συνεργασία λοιπόν με την περιφέρεια, τα μηχανήματα του Δήμου, τους παραχωρησίου, δηλαδή αυτούς που έχουμε, που έχουμε κάνει συμβάσεις με τους ιδιώτες, 12 ιδιώτες στην περιοχή μας, θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη δύσκολη, σε αυτό το δύσκολο διήμερο. Πιστεύω θα είναι δύσκολο το διήμερο. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει περισσότερο? Φαίνεται ότι και μέχρι τις Βάρκες, μέχρι τη θάλασσα θα έχει χιονόπτωση. Τώρα το ύψος του χιονού θα το δούμε, γιατί αυτά είναι ορισμένα πράγματα που αλλάζουν, ξέρετε, και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το τι. Σημασία έχει να διασφαλίσουμε τη μετακίνηση όποιων πολιτών είναι ανάγκη να μετακινηθούν, γιατί υπάρχουν και βιομηχανίες στην περιοχή μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε και τους εργαζόμενους αυτούς Δευτέρα Τρίτη. Την Τετάρτη δείχνει να έχει παγετό. Επίσης έχουμε κάνει έγγραφο προς τη ΔΕΗ, το οποίο είναι στη διάθεσή σας, για προληπτικό έλεγχο προκειμένου να γίνουν κοπές δέντρων ή καθαρισμός δέντρων, για να αποφύγουμε να πέσουν αυτά τα πεύκα που είναι κατά μήκος του δικτύου, επί των δικτύων της ΔΕΗ, για να μην δημιουργούν διακοπές διακοπές ρεύματος και παρουσιαστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο, δεν έχουν ρεύματα σπίτια και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες στο σπίτι, προκύπτουν ναι. προβλήματα. Επίσης, σε συνεργασία με τη βοήθεια στο σπίτι και με την αρμόδια αντιδήμαρχο, έχουμε και με τους τοπικούς προέδρους κυρίως, έγινε καταγραφή των ανθρώπων που πήραν να θεαχθούν οξυγόνο, μετακινήσεις ασθενοφόρων λόγω της δύσκολης περίοδου. Όλα αυτά χρειάζονται δουλειά, συνεργασία, συνεχής παρουσία των υπηρεσιών και των φορέων και να προσπαθήσουμε όσο καλύτερο μπορούμε να γίνονται μετακινήσεις μόνο για αναγκαίες, θα παρακαλούσα πολύ, και να προσπαθήσουμε σε συνεργασία οι φορείς να εξασφαλίσουμε τις μετακινήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είναι αναγκασμένοι λόγω της εργασίας να μετακινηθούν με απόλυτη ασφαλεία. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι οι αίθουσες των δημοτικών κοινοτήτων, τοπικών κοινοτήτων και στα Ψαχνά και στην Στενή και εδώ το Δημαρχείο θα είναι ανοιχτό όσο καιρό χρειαστεί και όσες μέρες έχει παγετό για κάποιους ανθρώπους που μπορούμε και πρέπει να και χρειάζεται να φιλοξενήσουμε. Επίσης, πιθανολογούμε, χωρίς αυτό να είναι ακόμα δεδομένο, λογικά είναι, ότι η Δευτέρα Τρίτη οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές προς το παρόν. Θα βγει η σχετική ανακοίνωση για να μην υπάρχει σύγχυση και πιστεύω ότι πιθανόν και την Τετάρτη, λόγω του παγετού, αλλά να το δούμε, γιατί προς το παρόν η Μετεωρολογική και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δίνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά και τις μετακινήσεις και τις σχολικές μονάδες. Υπάρχει και διαθέσιμη ποσότητα αλατιού, έτσι. Το αλάτι, ναι. Ο Δήμος έχει προμηθευτεί 110 τόνους. Έχουν δοθεί σε όλες τις τοπικές κοινότητες σακούλες με αλάτι. Ο Δήμος, οι κάτοικοι έχουν δυνατότητα να προμηθευτούν για τυχόν μετακινήσεις εντός του οικισμού και να το χρησιμοποιήσουν και στην περιοχή και στα Ψανά και στην Καστέλα που οι ανάγκες είναι περισσότερες. Έχουμε στην αποθήκη έτοιμες να παραδώσουμε σε όποιον χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ.